Σου υπόσχομαι να μην σε ξανανοχλήσω ποτέ. Εντάξει, η κατάθλιψη δεν πρέπει να κρατήσει και για πάντα. Άλλος άνθρωπος έγινε. Ούτε ερωτευμένος να ήτανε. Ναι, πάω προς το καλύτερο. Και αυτό χάρη σε σένα. Χαίρομαι πολύ που μπόρεσα να βοηθήσω. Είναι ένα από τα προσόντα σου. Ούτε εγώ ήθελα να πιστέψω ότι ξένια. Είναι όμως δυνατόν να έχουμε πιο πολύ εμπιστοσύνη στην ελπίδα από ότι στο ίδιο μας το παιδί. Ο μόνος λόγος που ήρθα μέχρι εδώ είναι για να ενημερώσω τη γραμματεία ότι σταματάω να πληρώνω τα δίδακτρα. Είμαστε εσύ ακριβώς μου πίσω από την υποτροφία της. Ναι, εγώ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Η Μέρη ποτέ δεν θα έλεγε κάτι αρνητικό για μένα. Κάτι άλλο σκέφτομαι. Ξανιά. Νομίζω ότι εσύ είπες κάτι στη μητέρα σου εναντίον μου. Τονιά, αν δεν τολμήσεις πράγματα στη ζωή σου θα μείνεις στάσιμη. Τι καταλαβαίνεις, έχουμε μεγαλώσει διαφορετικά. Εσύ είχες όλες τις ευκολίες, εμείς στο σπίτι μου μετρούσαμε τα πάντα. Δεν παίρνουμε αποφάσεις έτσι εύκολα. Δεν αντιλέγω, απλά βρίσκω αυτή τη στάση λίγο συντηρητική. Τι θες να κάνω, να αλλάξω εδώ και τώρα? Όχι, αλλά μια πιο δυναμική αντιμετώπιση απέναντι στα πράγματα δεν θα ήταν άσχημη, για αρχή τουλάχιστον. Έχεις δίκιο. Αλλά μπορεί να μην θέλω να αφήσω την ασφάλεια της οικογένειάς μου. Μπορεί να μην θέλω να αφήσω το σπίτι μου ακόμα, Φάνη. Εντάξει. Γι' αυτό θα κοιτάξουμε να βρούμε ένα σπίτι κοντά στους γονείς σου. Και θα δεις, δεν θα το μετανιώσεις. Μακάρι να είναι τα πράγματα όπως τα λες. Αυτό δεν σου το αποδείξω στο μέλλον. Δεν μου είπες όμως πόσους ονειρεύεσαι το σπίτι μας. Απλό. Μόνο απλό. Και γουστόζικο. Και γουστόζικο. Μου βάζεις εύκολα όμως. Οπότε από αύριο θα ξεκινήσω να ψάχνω. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω. Υπονοείς ότι σε κατηγόρησα εγώ στη Βάσο? Ξανιά, απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω. Τι της είπες? Με έχεις ικανή για τέτοιο πράγμα? Ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν αποκλείω τίποτα. Έλα λίγο στη θέση μου. Κατηγορούμε συνέχεια από ανθρώπους που αγαπάω. Και τι, δεν κατάλαβα εγώ τι είμαι? Έγινε ξαφνικά εχθρός σου? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Έχεις τρελαθεί τελείως, κορίτσι μου. Δεν εμπιστεύομαι κανένα, το καταλαβαίνεις αυτό? Ωραία, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι τελείως παράλογο να αμφισβητείς ακόμα και εμένα? Το μυαλό μου πηγαίνει συνέχεια παντού. Μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία. Ωραία, και τι θα γίνει? Θα την πληρώσω εγώ για το χωρισμό σου με τον Στέφανο. Εντάξει, εντάξει, συγγνώμη, μια σκέψη έκανα. Ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω, με κοροϊδεύεις? Με κατηγορείς στον αέρα και περιμένεις να το αντιμετωπίσω ψύχρεμη και cool? Ξένια, μη φωνάζεις. Τι άλλο θα ακούσω από σένα, μου λες? Με κατηγορείς ότι πάω να σου φάω τον κόμενο. Μερική σφαλιάρα έχω φάει. Ωραία, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά πάει να μου στρίψει. Εγώ ήρθες να ξέρεις, υποστήριξες τον Στέφανο. Άλλο αν αυτός δεν ήθελε να μ' ακούσει. Ωραία, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Μέχρι τώρα ήμουν δίπλα σου. Αλλά μετά από αυτή τη συμπεριφορά, Ξένια, δεν θέλω να τσακωθώ μαζί σου. Λίγο αργά το θυμήθηκες. Το μόνο πράγμα που χρειάζομαι σε αυτή τη φάση είναι να τσακωθώ και μαζί σου. Τότε ας πρόσεχες τα λόγια σου. Ξεχνάς ότι μου έχεις πάρει τα κλειδιά μου. Τι θα κάνω εγώ τώρα? Αν δεν εξαφάνισες εσύ πρώτα τα δικά μου, τώρα δεν θα κάναμε αυτή την κουβέντα. Ξέρεις τι κούραση έχω τραβήξει με την εκδήλωση που ετοιμάζουμε? Γυρνάω σπίτι μου σκοτωμένη και δεν μπορώ να μπω μέσα. Γιατί δεν μου τηλεφωνούσες από το γραφείο? Θα ερχόμουν. Ωραία, πάρ' τα πόδια σου και έλα τώρα. Τώρα δεν μπορώ, πρέπει να τελειώσω κάτι. Δεν θα αρχίσω πολύ. Και τι θα κάνω εγώ μέχρι να έρθεις, λέει, θα κόβω βόλτες? Και τι θέλεις να γίνει τώρα? Να παρατήσω τη δουλειά μου και να έρθω να σου ανοίξω? Σαν πολλές απαιτήσεις δεν έχεις. Καλά, ζητάς και τα αρέστα από πάνω. Δεν φταίω εγώ αν εσύ δεν βρίσκεις τα πράγματά σου. Μάλλον εσύ τα εξαφανίζεις με τη μανία σου να τα κρύβεις όλα.
Μην τυχόν και σου χαλάσουμε το νοικοκυριό σου. Ναι, ναι, κάνε μου τώρα και παρατήρηση επειδή συμμαζεύω. Αν δεν μπορείς να το κάνεις σωστά, μην το κάνεις καθόλου. Δεν μου λες τώρα τι θέλεις. Θέλω να έρθεις αμέσως εδώ και να μου ανοίξεις. Σου είπα αυτό αποκλείεται. Έχω δουλειά. Γιατί δεν πας μια βόλτα στα μαγαζιά. Τις άλλες μέρες με το ζόρι σε μαζεύουμε. Είσαι μεγάλο γουρούνι τελικά. Σε προειδοποιώ, δεν θα με βρεις εδώ όταν έρθεις. Ξένια, δεν τα εννοούσα αυτά που σου είπα. Με συγχωρείς. Σου πέρασε. Εντάξει. Μπορώ να καταλάβω τι ζόρι περνάς. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό και δεν με πιστεύει κανένας. Σαν να έχουν συνωμοτήσει όλοι εναντίον μου. Δεν θέλω να σε φρικάρω περισσότερο, αλλά πριν που ερχόμουν, συνάντησα τον Στέφανο. Τον είδα. Μιλήσατε? Όχι βέβαια. Με αγνώρισε εντελώς. Ούτε κι εγώ ξέρω για ποιο λόγο ήρθε. Μου είπε ότι δεν θα σου ξαναπληρώσει τα δίδακτρα. Ποια δίδακτρα, αφού είμαι με υποτροφία? Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι δεν την πήρες ποτέ. Τι λες, δεν είναι δυνατόν. Δεν σου είχε πει τίποτα γιατί ήξερε ότι θα στεναχωρηθείς. Είχε αναλάβει εκείνος να την πληρώνει. Αποκλείεται, δεν είναι αλήθεια αυτό. Θα το είχε κανονίσει με τη γραμματεία για να μην μάθεις τίποτα. Συγγνώμη, και όλα ήταν ένα ψέμα. Εγώ μα το ήξερα αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση να το δεχτώ. Γι' αυτό δεν σου είχε πει. Τώρα το χειρότερο είναι ότι πρέπει να βρεις τρόπο να τα πληρώνεις μόνη σου. Κι εγώ τόσο καιρό νόμιζα ότι είχα πάρει την υποτροφία. Και ήμουν τόσο περήφανη γι' αυτό. Καλύτερα να μιλήσεις στη γραμματεία. Μην γίνεις και τελείως ρεζίλια. Δεν το πιστεύω ότι έπεσαν όλες οι αναποδιές μαζί. Δεν το πιστεύω. Ποιος με έχει καταραστεί, μου λες? Βεβαίως. Ναι, φυσικά και θέλουμε να προχωρήσει η μήνυση. Ναι, ναι. Ναι, ναι, βεβαίως, κατάλαβα. Εντάξει, θα σε περιμένουμε. Είναι έτοιμα τα χαρτιά? Ναι, έτοιμα τα χαρτιά, μόνο πρέπει να υπογράψουμε ένα πληρεξούσιο για να κατατεθεί στην εισαγγελία η μήνυση. Και πού πρέπει να πάμε? Δεν θα πάμε πουθενά. Θα περάσει αύριο η Μαριάννα από εδώ να τα πάρει. Άρα μπαίνει μπροστά η διαδικασία. Τι σημαίνει? Μην μου πεις ότι άλλαξες γνώμη. Όχι. Και ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρη για κάτι. Απλώς αναρωτιέμαι πώς θα το πάρει Ξένια. Α, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά δεν δίνω δεκάρα για το πώς θα το πάρει Ξένια. Αυτή έπρεπε να καίγεται για να τους δει να κάθεται στο σκαμνί. Και όχι να δουλεύει μαζί τους. Α, δεν σου είπα. Αύριο το βράδυ η μητέρα σου διοργανώνει φιλανθρωπική γιορτή. Α, βέβαια. Αυτά είναι. Η ζωή της μάνας μου, η φιλανθρωπία. Η βιτρίνα, τι θα πει ο κόσμος, μόνο αυτό τη νοιάζει. Και η Ξένια φυσικά θα είναι εκεί. Θα υποδέχεται τους καλεσμένους. Τι λες τώρα, πού το έμαθες? Μου το είπε στο τηλέφωνο. Που φυσικά εγώ την πήρα, γιατί εκείνη δεν με παίρνει ποτέ. Καλά, βέβαια, πού να βρει χρόνο να σε πάρει τηλέφωνο, αφού ασχολείται με τις εκδηλώσεις της μάνας μου. Μου φαίνεται ότι μόνο για αυτά πετάει η σκούφια της. Γκλαμουριές και πολυτέλειες, αυτό είναι το στοιχείο της. Δεν ξέρεις πόσο ενθουσιασμένη την άκουσα. Κοίτα πώς θα φέρνει μερικές φορές τα πράγματα η ζωή. Βρίσκεις το παιδί σου μετά από τόσα χρόνια μόνο και μόνο για να διαπιστώσεις πόσο διαφορετικό είναι από σένα. Ίσως επειδή δεν τη μεγαλώσαμε εμείς. Ίσως, αλλά ρε αγάπη μου, με αυτό το παιδί να μην έχουμε τίποτα κοινό. Ελπίζω με τον καιρό να έρθει πιο κοντά μας. Ναι, ίσως. Μπορεί. Πάντως, μερικές φορές το κορίτσι μας μου φαίνεται σαν να είναι μια ξένη. Και εμένα. Αλλά οι σχέσεις χτίζονται σιγά σιγά. Αυτό σκέφτομαι. Αυτή μας ήρθε ουρανοκατέβατη. Λογικό να νιώθει έτσι.
Καλησπέρα. Χρειάζεσαι καμιά βοήθεια με τις προσκλήσεις? Ακόμα εδώ είσαι. Νόμιζα πως θα έχεις γυρίσει σπίτι. Κατέβηκα μια βόλτα στην πόλη. Είχα καιρό να το κάνω. Έχει αλλάξει πολύ το κέντρο. Και τριγυρνούσες στους δρόμους από το πρωί, δεν είχες τίποτα καλύτερο να κάνεις? Έφαγα με ένα παλιό συμμαθητή μου. Αυτό κι αν είχα χρόνια να το κάνω. Πάντως μια χαρά σε βλέπω. Φαίνεται σου έκανε καλό η βόλτα. Και το γεύμα με το συμμαθητή. Ή μήπως ήταν συμμαθήτρια? Όχι, με φίλο μου βγήκα, αλήθεια. Σου είπα, είχα καιρό να το κάνω. Έχω χαθεί από τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Τώρα αυτό τι είναι, μομφή, μήπως θέω κι εγώ γι' αυτό? Μα μην αρπάζεσαι, δεν σε κατηγόρησε κανείς για κάτι. Αυτό έλειπε. Εσύ κόλλησες επάνω μου και απομονώθηκες από τα πάντα, δεν σε ζήτησα εγώ. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό έγινε όταν έφυγε ο πατέρας. Σε παρακαλώ, μην το θυμίζεις. Γιατί όχι? Πέρασαν τόσα χρόνια από τότε. Δεν μας άφηνες βέβαια να μιλάμε ποτέ γι' αυτό, αν και εγώ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί. Αλλά ακόμα και τώρα. Ταράζομαι μόνο και στη σκέψη. Εσύ μου έμαθες ότι δεν πρέπει να μας μπλοκάρουν οι αναμνήσεις μας. Πάντα μου χρεώνες αυτή μου την αδυναμία. Ο χαμός του πατέρα σου μου κόστησε πολύ περισσότερο όσο μπορείς να φανταστείς. Κι εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε, αλλά θυμάμαι περισσότερα από όσα νομίζεις. Τι εννοείς? Μητέρα, ξέρω. Ξέρω πόσο πολύ έκρυβες τα συναισθήματά σου από εμάς. Και μετά από τόσα χρόνια νιώθω κι εγώ μαζί σου την ίδια εγκατάλειψη. Έχω τα ίδια αισθήματα με σένα. Και γιατί δεν μου είπες ποτέ τίποτα? Μα τι να σου πω, αφού δεν μας άφηνες να μιλάμε γι' αυτό. Τον έβγαλες από τη μέση σαν να μην υπήρξε ποτέ. Όλα αυτά ανήκουν τώρα στο παρελθόν. Ας μετασκαλίζουμε άλλο. Συγγνώμη που άργησα, αλλά καθυστέρησα στη δουλειά. Καθυστέρησες? Και εγώ νόμιζα ότι με έστησες. Τι είναι αυτά που λες? Τόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε εκτός και εγώ δεν θα ερχόμουν. Πες το ψέματα. Με τόσο διάβασμα, κεφάλι δεν έχω σηκώσει. Ούτε στο σχολείο δεν ήμουν έτσι. Έλα, μη μου παραπονιέσαι. Με τούτα και με εκείνα έχεις φτάσει δεύτερο γύρο. Μωρό μου, θα κερδίσεις, το νιώθω. Καλά, κάνε όνειρα. Πρώτα έχουμε το δεύτερο γύρο. Αν τα καταφέρω, πάμε στο τελικό. Περισσότερο διάβασμα, περισσότερο άγχος. Έλα εδώ. Μη μου στεναχωριέσαι. Τώρα σε έχω εγώ εδώ. Και είμαστε οι δυο μας. Χωρίς τα βιβλία σου, τα χαρτιά σου και τις εγκυκλοπαιδίες σου που μου σπάνε και στα νεύρα. Δεν μου λες. Άμα κερδίσω, τι θα τα κάνουμε τόσα χρήματα? Να σου πω εγώ. Ναι. Θα πάμε ένα ταξίδι. Κάπου εξωτικά. Εξωτικά, ναι. Εμείς τα εξωτικά. Μ' αρέσει. Θα πάμε Βραζιλία, η πατρίδα του ποδοσφαίρου. Yes! Εγώ έλεγα. Σιγά πάμε και στο Περού. Καμιά καραϊβική είχα στο μυαλό μου. Γιατί συγγνώμη, σε χαλάει Βραζιλία? Πω από παραλίες, Ρίο ντε Τζανέιρο, καρναβάλι. Καραϊβική. Γαλαζοπράσινα νερά, παραλία, μουδιά και δύο ξαπλώστρες και όλη την υπέρα. Να πίνουμε μοχίτο. Μ' αρέσει. Και στην παραλία θα σε πάω και στα μοχίτο. Θα πιούμε και Βραζιλία, θα πάμε και παντού, θα πάμε μέχρι που θα σε παντρευτώ. Αρκεί να μας προλάβει μερούλα. Ποια μερούλα? Πότε, πού, πώς? Άστε, και εγώ σήμερα το πήρα χαμπάρι. Χτύπησε ένα τηλέφωνο και μου ήταν όλο μισόλογα και χαμόγελο. Και όταν τη ρώτησα, ήταν εγκόμενος, δεν το αρνήθηκε. Κατάλαβες? Δεν μου λες, μήπως δεν γνωρίζουμε? Δεν έχω ιδέα, σου λέω. Δεν ξέρω. Και έφυγε και μια μισή ώρα και έκανε κοπάνα από τη δουλειά. Κατάλαβες, η κυρία? Και μου γύρισε μέσα στο χαμόγελο και το σκέρτσο. Απίστευτο μου φαίνεται. Εμένα να δεις. Τόσο καιρό να μην έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Ποιος εγώ που δεν μου ξεφεύγει τίποτα? Συγγνώμη, εσύ δεν είσαι από εκείνο το τηλεπαιχνίδι? Εγώ. Είδες, σας τα έλεγα. Θα μας δώσει ένα αυτόγραφο. Έχεις ένα στυλό? Όχι. Μην ανησυχείς.
Ναι, η παράδοση πρέπει να γίνει το πολύ μέχρι τις 5. Αν δεν έχει σημασία τι σας είπε η βοηθός μου. Και μέχρι τις 6 θα έχει τελειώσει ο στολισμός. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει όλα να τα παρακολουθεί κανείς μόνος του, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Ναι, έλα τώρα, αφού είσαι στο στοιχείο σου. Θέλεις να έχεις τον έλεγχο για όλα. Αυτή τη φορά νόμιζα πως δεν τα καταφέρναμε. Είχαμε πολύ λίγο χρόνο. Οι προσκλήσεις όμως έχουν επιβεβαιωθεί, τα μίντια ενημερώθηκαν, ο χώρος και τα μενού τσεκαρισμένα. Εντάξει, δεν σε φοβάμαι, θα τα καταφέρεις μια χαρά. Εξάλλου έχεις και την Ξένια να σε βοηθάει. Όχι ακριβώς. Αυτή τη φορά μάλλον το φρόντισε η Αμάντα. Πώς και έτσι. Η εκδηλώση είναι η ειδικότητα της Ξένιας. Η Ξένια έλειπε πολλές μέρες από το γραφείο. Τι έγινε, έχει τρεχάματα με τη σχολή? Δεν νομίζω πως είναι αυτός ο λόγος. Μάλλον συμβαίνει κάτι προσωπικό και μου το κρύβει. Τι, κάποιος φίλος δηλαδή? Δεν ξέρω. Φοβάμαι πως έχει μπλέξει πουθενά. Υποψιάζεσαι κάτι συγκεκριμένο? Όχι, αλλά θα μάθω πολύ γρήγορα. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ορίστε. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, μου λες? Δεν θα μπορούμε δηλαδή να βγούμε από το σπίτι και θα πέφτουμε πάνω σε θαυμάστριες? Δεν θυμούσε καλά, ένα αυτόγραφο υπέγραψα. Και τι έγραφες τόση ώρα, την ιστορία της ζωής σου? Ήταν ευγενικά τα κορίτσια να μην τα ευχαριστήσω. Βέβαια, γι' αυτό για έλεγες αυλαμένο. Εντάξει, πρώτη μου φορά ήταν που υπέγραψα αυτόγραφο, αλλά μην αγχώνεσαι. Σκοπεύω να το συνηθίσω. Να σου λείπουν αυτά. Δεν θυμούσε καλά. Τι έπαθες τώρα, μια χαρά δεν ήμασταν? Σχεδιάσαμε το γάμο μας, τα ταξίδια μας. Μια χαρά ήταν, μέχρι που το χάλασαν οι γκρούπι σου. Δεν φταίω εγώ. Για ένα αυτόγραφο κάνεις έτσι, θα με τρελάνεις. Σήμερα ήταν ένα αυτόγραφο που είσαι ακόμη στο δεύτερο γύρο. Άμα κερδίσεις, τι θα γίνει? Και σου έρθει κάποια και σου κουνηθεί. Ε? Να σε δω. Τι έγινε, ζηλεύεις? Έλα. Τελικά δεν ξέρω ότι είσαι πολύ χαζό. Εγώ αυτή είμαι και άμα σ' αρέσω. Άντε. Να δω, με χαζό. Έλα. Αφού το ξέρεις. Εγώ δεν έχω μάτια για τη γυναίκα. Αυτό να το θυμάσαι. Γιατί έτσι και πάρω χαμπάρι ότι ξενοκοιτάς, θα πάψεις να έχεις ματάκια. Γενικώς. Γιατί θα στα βγάλω. Μωράκι μου. Δεν καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή μου λέτε ότι δεν πήρα την υποτροφία. Ακριβώς. Και γιατί δεν μου το είπατε, γιατί δεν το έμαθα? Ο φίλος σου με παρακάλεσε να το κάνω για να μην χάσει τις σπουδές σου. Α, και εσείς το δεχτήκατε? Ένα αθώο ψέμα ήταν και μάλιστα για καλό σκοπό. Με συγκίνησε και το ενδιαφέρον του. Έπρεπε να το ξέρω, έπρεπε να μου το πείτε! Άκουσα να δεις, δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Έτσι και μαθευτεί θα απολυθώ. Λυπάμαι πολύ για τον τρόπο που το έμαθες και ακόμη περισσότερο για αυτό που έγινε σήμερα. Εγώ να δεις πόσο λυπάμαι. Ίσως ο κύριος να αλλάξει γνώμη. Όχι. Χωρίσαμε οριστικά. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύω να μην μπορώ να συνεχίσω τα μαθήματά μου. Τι θα κάνω? Δεν το πιστεύω. Μα πού να το φανταστώ? Βάζουν αγγελίες για τέτοια πράγματα έτσι ανοιχτά. Εγώ δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Καλά, πρέπει να πάθες χοντρή πλάκα όταν το κατάλαβες. Μωρέ, ήθελα να το σκοτώσω τον τύπο. Αν έβλεπες το λιγούρικο του βλέμμα. Πάντως είναι δουλειά που μπορείς να κάνεις και από το σπίτι. Έπρεπε να το σκεφτείς καλύτερα. Αυτό με το ξαναπείς το για πλάκα, έτσι? Ευτυχώς που δεν έχω πια τόση ανάγκη για να καταδύσω να κάνω αυτό το πράγμα. Καλά, μαμά, χαλάρωσε. Σε πειράζω. Σπάστηκες, τελείωσε. Όχι. Αντιθέτως, πεισμάτωσα. Δεν θα σταματήσω να ψάχνω μέχρι να βρω μια αξιοπρεπή δουλειά. Καλά, τόσο πολύ ανάγκη έχουμε. Κοίτα. Η ζωή συνέχεια ακριβένει, αλλά δεν είναι μονάχα αυτό. Θέλω να νιώσω κι εγώ ότι κάνω κάτι δημιουργικό. Καλά τώρα σου ήρθε. Κοίτα, όταν σταμάτησα τη δουλειά, είχα τον πατέρα σου να φροντίσω. Περίμενα και σένα. Οι μέρες μου ήταν γεμάτες. Τώρα αυτός έφυγε. Εσύ μεγάλωσες. Ώρα δεν είναι να βάλω κάτι καινούριο στη ζωή μου? Μάλλον καλό θα σου κάνει. Πάντως είναι η πρώτη φορά μετά από δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό που δεν σε ακούω να γκρινιάζεις για τον μπαμπά. Γεια σου, Θάλια, είναι εδώ η μαμά σου? Τι θέλεις εσύ εδώ?
Δεν πας καλύτερα στο δωμάτιό σου? Έχουμε να μιλήσουμε με τη μητέρα σου. Όχι, δεν έχω να πάω πουθενά. Θέλω να ακούσω ό,τι έχεις να της πεις. Σιγά να μην πεις την κόρη μου τι να κάνεις το ίδιο στο σπίτι. Η Θάλια θα μείνει εδώ μαζί μου. Ίσως υπάρχει λύση στο πρόβλημά σου. Η σχολή μας παρέχει ένα πρόγραμμα μισών υποτροφιών. Δηλαδή? Καλύπτεται μόνο το 50% των διδάκτρων και η αίτηση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του έτους. Βέβαια, αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με την απόδοση του εκάστοτε φοιτητή. Τι πρέπει να κάνω? Θα μάθω εγώ αν υπάρχουν θέσεις και θα σε ενημερώσω. Δεν πρέπει να σταματήσεις τις σπουδές σου, ειδικά εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις. Ακόμη και ο Γιάνναρης, που είναι από τους πιο δύσκολους καθηγητές εδώ μέσα, πιστεύει πολύ σε σένα. Ελπίζω κάτι να σημαίνει για μένα αυτό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Χαμόγελα βλέπω. Τι έγινε, τα βρήκες με το φίλο σου? Όχι, το αντίθετο. Χωρίσαμε οριστικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή? Τις τελευταίες μέρες άλλαξαν πολλά πράγματα στη ζωή μου. Πράγματα που ούτε κι εγώ φανταζόμουν. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας φορτώσω με τα δικά μου. Πάντως, αν χρειαστείς βοήθεια, σε οτιδήποτε να μην διστάσεις να το πεις. Εντάξει? Ευχαριστώ πολύ. Δεν το κάνω για σένα, για μένα το κάνω. Δεν μπορώ στην τάξη μου τους στεναχωρημένους μαθητές. Είναι αρνητική ενέργεια. Λοιπόν, τι είναι αυτό το τόσο σοβαρό που θέλεις να μου πεις? Θέλω να μας αφήσεις επιτέλους ήσυχους. Δεν κατάλαβα. Με τη συμπεριφορά σου και τις απαιτήσεις σου μας έχεις αναστατώσει τη ζωή. Και τη δική μου και του Μιχάλη. Έχεις δημιουργήσει μια πολύ άσχημη κατάσταση, οριστερότητα και τη Θάλια. Εμένα να με αφήσεις απ' έξω. Και νομίζεις πως ευθύνομαι εγώ γι' αυτό? Πριν αρχίσει τον ψυχολογικό πόλεμο, ο Μιχάλης ήταν ο πιο γλυκός άντρας του κόσμου. Το έχω περάσει κι εγώ αυτό το στάδιο, μην ανησυχείς. Έχεις πολλά να μάθεις ακόμα. Μη με ειρωνεύεσαι εμένα. Απαιτώ να εξαφανιστείς αμέσως από τη ζωή μας. Και να σταματήσεις να επικοινωνείς με τον άντρα μου. Ναι, και ποια νομίζεις πως είσαι για να έρθεις να απαιτήσεις το ίδιο μου το σπίτι? Προσπαθώ να φτιάξω τη ζωή μου. Και με σένα μέσα στα πόδια μου δεν γίνεται. Εξάλλου δεν χρειάζεται να μιλάς μαζί του. Μπορεί η Θάλια να σας μεταφέρει ό,τι έχετε να πείτε. Μεγάλη κοπέλα είναι. Για άραξε. Θα μας κανονίσει και το πώς θα μιλάμε μεταξύ μας. Έχουν και ένα παιδί να σου θυμίσω. Έχει δίκιο το παιδί μου. Αυτά δεν γίνονται. Τι θέλεις για να μας αφήσεις επιτέλους ήσυχους? Αρκετά προβλήματα έχουμε μεταξύ μας. Δεν χρειαζόμαστε και εσένα να μας δημιουργείς περισσότερα. Κοίτα, αν έχετε προβλήματα, πραγματικά λυπάμαι γιατί δεν σας βλέπω και πολύ καλά. Αλλά εύχομαι να σας χαρίσουν πολλά σερβίτσια στο γάμο σας για να έχετε ένα σπάτινο στο κεφάλι του άλλου. Χαίρεσαι. Ουσιαστικά αυτό θέλεις, παραδέξου το. Να μας δεις να χωρίζουμε. Έχω και τη δική μου ζωή να ασχοληθώ, μην νομίζω ότι ασχολούμαστε όλοι μαζί σου. Ναι, και πού τη βρήκες εσύ τη ζωή? Σαν πως κάνεις και τίποτα. Όλη μέρα στο σπίτι σου είσαι και γκρινιάζεις τον Μιχάλη. Πώς μιλάς έτσι? Κοίτα, ήρθε το ξόνα στο σπίτι μας να μας δεις και τα αρέστα. Μ' αρέσει το λεξιλογιό σου. Αλλά βέβαια, τι να περιμένω από μια αποτυχημένη σαν εσένα. Αμάντα, χρόνος σου τελείωσε. Να τσακιστείς να φύγεις από αυτό το σπίτι, κατάλαβες? Και μη σε ξαναδώ μπροστά μου. Μαμά, άστη. Σιγά, σε φοβηθήκαμε τώρα. Πώς αλλιώς να σου το πω? Φύγε από το σπίτι μας. Πες τη μάνα σου να μείνει μακριά μας. Αρκετά την ανεχτήκαμε. Άντε μου έστα τσακίδια, γιατί εκεί θα σε στείλει και ο Μιχάλης αργά ή γρήγορα. Μην ανησυχείς, έρχεται. Φανταστικά σου με αυτό που έπλεξες. Σε 2 ώρες θα γίνει η παραλαβή των νέων φαρμάκων που παραγγείλαμε. Θέλω να είσαι παρόν. Για ποιο λόγο? Επειδή το λέει ο κανονισμός. Πρέπει πάντα να παραβρίσκεται ένας γιατρός. Γι' αυτό. Ένας γιατρός, όχι 2. Εγώ δεν θα είμαι εδώ εκείνη την ώρα. Έχω κάποιες εξωτερικές δουλειές και θα λείπω. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ. Βρες κάποιον άλλον. Αλήθεια? Μήπως μπορώ να μάθω και το λόγο? Πρώτον, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνω και αυτό κατά τη διάρκεια της βάρδιας μου. Και δεύτερον, γιατί δεν έκλεισα εγώ τη συμφωνία με τη φαρμακαποθήκη, αλλά εσύ. Και τι έγινε, δεν σου ζητάω και τίποτα περίπλοκο. Μια υπογραφή θα βάλεις και θα ελέγξεις αν έχουν έρθει όλα τα φάρμακα που παραγγείλαμε. Που εσύ παρέγγειλες. Και δεν μπορώ να αναλάβω ευθύνη για δικές σου επιλογές. Τι θέλεις να πεις με αυτό? Ότι δεν ξέρω τι σώ είναι αυτά τα φθηνότερα φάρμακα που παρήγγειλες.
Και απ' την άλλη δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην κρίση σου. Τι να σου πω. Εσύ δεν βάζεις μυαλό με τις αναφορές. Αλλά κάποια στιγμή θα συμμορφωθείς. Πού θα πάει? Να εύχεσαι μόνο να μην είναι αργά. Περαστικά σου με αυτό που έμπλεξες. Τι θέλεις εσύ εδώ? Θέλω να μιλήσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Φύγε. Θα μ' ακούσεις, θέλεις, δεν θέλεις. Σου είπα ότι τελειώσαμε. Φύγε, σε παρακαλώ. Μη στεναχωριέσαι. Και δεν ήρθα εδώ για να τα ξαναβρω μαζί σου. Τότε γιατί ήρθες? Με ποιο δικαίωμα πλήρωνες τόσο καιρό πίσω από την πλάτη μου τα διδάκτα της σχολής? Γι' αυτό ήρθες μέχρι εδώ. Με άφηνες να πιστεύω ότι είχα πάρει την υποτροφία. Μη μου το παίζεις αν ήξερε. Το ξέρεις από την αρχή, αλλά σε βόλευε. Είσαι τρελός. Σήμερα το πρωί το έμαθα. Έλα, με έπεισες. Στο είχαν σφυρίξει στη σχολή, αλλά έκανες το κορόιδο γιατί σε βόλευε. Ναι. Και πού έβγαλες όλα αυτά τα συμπεράσματα? Μου τα είπε όλα αυτό το υποκείμενο, γκόμενό σου. Α, μάλιστα. Γκόμενό μου εννοείς τον Τζόρτζι, έτσι, για να μπορούμε να συνονόμαστε. Γιατί έχεις κι άλλον. Αν και δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Θα σου δώσω ό,τι χρήματα έχεις δώσει για μένα. Δεν θέλω να σου χρωστάω ούτε δεκάρα. Δεν χρειάζεται, μην κάνεις τον κόπο. Κράτατα. Κράτατα για τις ωραίες στιγμές που περάσαμε μαζί. Έστω και αν υποκρινώσουν. Κι εγώ ηλίθια. Νόμιζα ότι ήρθες στη σχολή για μένα. Τελικά έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Κάποια στιγμή θα καταλάβεις ότι δεν σου είπα ποτέ ψέματα. Όταν όμως το καταλάβεις θα είναι πολύ αργά. Γιατί θα είμαι με έναν άντρα που θα μ' αγαπάει πραγματικά. Έναν αληθινό άντρα. Μα τον έχεις ήδη. Πήγαινε, μην τον κάνεις να περιμένει. Πήγαινε! Δεν πρόκειται να κάτσω να ακούσω άλλο τις προσβολές σου. Συγγνώμη, γιατί μου μιλάς στο διευθυντικό, τόσο μεγάλο σου φαίνομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από εδώ, δεν σε συνοδεύσω στο σπίτι σου, έστω και με τα πόδια. Τόσο πολύ καίγεστε να περπατήσετε μαζί μου στην βροχή. Με λένε Στέφανο. Στέφανο Γαλανό. Χαίρο πολύ, Στέφανε Γαλανέ. As a brother, as you coming from the street, there's a reason you have come here. There's a reason that we meet. Look away, look away. Γεια σου, Μανούλα, με τα ωραία σου κόκκινα. Καλώς τον μου. Τι μυρίζει έτσι υπέροχα. Κοκκινιστό που σου αρέσει. Να σε καλά ρε Μανούλα, και έχω μια πείνα. Πολύ κεφάτο σε βλέπω σήμερα. Τι έγινε, πού ήμασταν μέχρι αυτή την ώρα? Είχα πάει για ένα καφεδάκι με τον Τωριτάκι. Πάλι καλά, δηλαδή, γιατί έτσι όπως γίνεται τελευταία, μάλλον θα με σούταρε. Καλά έκανε. Πάω όμως τώρα για διάβασμα, γιατί έχω πολλή δουλειά. Περίμενε. Πριν φύγεις, θέλω να κουβεντιάσουμε κάτι. Ωραία, για ρίχτω. Ξέρεις, σκεφτόμουν, επειδή και ο Ηλίας βρήκε δουλειά και οι δικές μου παραγγελίες όλο και αυξάνονται, μήπως σταμάταγε τη δουλειά σου, κύριε Πέρι? Γιατί αφού ούτε πολύ κουραστική δουλειά είναι και βγάζω και μια χαρά χαρτζηλίκη, ρε μαμά. Το συζητούσαμε με τον Ηλία. Δεν υπάρχει λόγος να τρέχεις τώρα. Καλά, εσείς μέχρι πριν από λίγο καιρό μου λέγατε ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Και τώρα τι άλλαξε? Δόξα τω Θεώ, οι δυσκολίες λιγοστεύουν. Ο Ηλίας έχει κάνει καλή συμφωνία. Η δική μου δουλειά όλο και καλύτερα πηγαίνει. Και λέγαμε πως έχω το συνεταιράκι μου πάλι μαζί. Και θα σου δίνω και πιο πολλά. Πόσα? Απαπα έμπορας. 2 ευρώ την ημέρα. 2 ευρώ την ημέρα? Όχι. Πλάκα σου κάνω. Εντάξει. Προτιμώ να δουλεύω εδώ από τώρα να κάνω το σερβιτοράκι. Κόλατο. Αυτό περίμενα να ακούσω. Γιατί δεν λες την ελπίδα? Αφού μπορείς να την πληρώνεις. Κι άλλωστε μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο από ότι εγώ. Ξέρει και να μαγειρεύει.
Δεν άργησα. Καθόλου. Ωαου, μωρό μου, τι υποδοχή είναι αυτή. Ναι, αλλά ζαλίστηκα, κάτσε, κάτσε. Για κοίτα εδώ. Για κοίτα. Πώς φαίνεται. Ένα μενού. Ναι. Και. Με τι γίνεται, δεν βλέπεις τι μενού είναι αυτό. Είναι ένα οποιοδήποτε μενού. Δεν βλέπεις τη δουλειά χώριξη για αυτό το πράγμα. Ξεκίνησες το νέο σου βιβλίο. Κάτι καλύτερο. Έκλεισα συμφωνία με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Τον Κώστα Παπα-Νικολάου που έχει τα μαγαζιά, τα εστιατόρια στην Αθήνα και σε όλα τα νησιά, τα χάη. Συγχαρητήρια, αγάπη μου, συγχαρητήρια. Σου έκανε καλή πρόταση. Ναι, φοβερή, φοβερή. Μπορώ να κάνω το μενού όπως θέλω εγώ και να φέρω δικούς μου ανθρώπους να με πλαισιώνουν και να δουλεύουν στο μαγαζί. Μπράβο, ακούγεται πολύ καλό. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, δεν είναι απλά καλό, είναι σαν να στείλω το δικό μου μαγαζί από την αρχή με τα λεφτά άλλου. Και ποιους θα πάρεις, ξέρω κανέναν. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γιατί είναι μέσα σεζόν και όλοι αυτοί που είναι ονόματα έχουν κλείσει, καταλαβαίνεις. Οπότε σκέφτομαι να πάρω μερικά παιδιά από τη σχολή. Κανένα κοριτσάκι που θα σε ακούει με το στόμα ανοιχτό. Έλα βρε μωρό μου τώρα που ζηλεύεις, είναι δυνατόν. Αλλά δεν είναι και κακή ιδέα. Άλλωστε και τη Miss Young να φέρουνε, με ποδιά και σκούφο είναι όλες ίδιες. Άλλωστε σου έχω πει, εγώ δεν μπερδεύω ποτέ τα προσωπικά με τα επαγγελματικά μου. Ναι, καλά, σε πιστέψαμε τώρα. Δεν το πιστεύω, είσαι ανασφαλής. Όπως κάθε ερωτευμένη γυναίκα. Ρε μωρό μου, ρε κορίτσι μου, εσύ δεν είναι δυνατόν να νιώθεις ανασφάλεια. Εγώ δίπλα σου δεν μπορώ να κοιτάω άλλη γυναίκα. Ναι, καλά, και οι άλλες πριν από μένα κούκλες ήτανε. Αλλά πήραν πόδι. Ναι, εντάξει, πήραν πόδι. Δεν λέω όχι, πήραν πόδι. Αλλά γιατί πήραν πόδι. Γιατί εγώ έψαχνα για την καλύτερη εγώ. Και όπως καταλαβαίνεις, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν με τον Στέφανο, εγώ δεν την εμπιστεύομαι πια. Καλά, δεν σε πιστεύω. Κάθεσαι και έφαγες όλες αυτές τις ιδέες. Επίτρεψέ μου να έχω τη δική μου γνώμη. Η ελπίδα είναι αθώα. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Δυστυχώς δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Δεν το πιστεύω. Πραγματικά σου μιλάω, ε. Σου λέω ότι όλα αυτά είναι μια παρεξήγηση. Και σίγουρα, σίγουρα ο Δοκτωράκος έχει κάλο στον εγκέφαλο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Α, να πάει να πιστέψει ποιον τον ηλίθιο, τον Λελέ. Μακάρι να ήταν όλα τόσο απλά. Και εξάλλου έχουν συμβεί και κάποια πράγματα που εσύ δεν γνωρίζεις. Σαν τι δηλαδή. Δεν έχει σημασία τώρα.